Αγαπητοί συνάδελφοι, για 8 λεπτά παρακαλώ. Μερικές διευκρινήσεις για πράγματα που δεν πρέπει να ακούγονται. Πρώτον, ακούτε, δεν μ' ακούτε? Ωραία, πολύ δυνατά λοιπόν. Πρώτον, δεν χρειάζεται σπέκουλα πάνω στο φορολογητέο, τεκμαρτό κτλ. Πρόκειται για το ε1, δεν αλλάζουμε τίποτα στην νομοθεσία την προηγούμενη σε αυτό το σημείο. Ακριβώς το φορολογητέο λοιπόν. Το ξέρετε πολύ καλά, είναι το ε1. Δεν έτσι ήταν γραμμένος και ο προηγούμενος νόμος. Δεύτερον, καμία άλλη φιλολογία για τους δύο τους καημένους γονείς του δημοσίου που χάνουν οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και τα λοιπά τα επιδόματά τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αφορά το δημόσιο τα οικογενειακά τα οποία βλέπετε. Τα οικογενειακά επιδόματα αφορούν αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας έχει δικά του επιδόματα. Αυτά δεν τα αγγίζουμε. Λοιπόν, τρίτον, καθίστε τώρα, δηλαδή δεν χρειάζεται. Κύριε συνάδελφε, αγαπητέ μου κύριε, να σας πω τα... Κύριε συνάδελφε, δεν είναι συμπεριφορά. Κύριε συνάδελφε. Είναι κοντά μας, επήγαμε και είναι κοντά της. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Άμα μου φάτε την ώρα θα κάνω πάνω από 4 λεπτά. Λοιπόν, πάλι τα ίδια. Αυτά τα επιδόματα πάλι θα δεν είναι συμπεριφορά αυτή τώρα. Να μιλάει κάποιος με ένα χαρτί. Της αντιπολίτευσης, κυβερνούσατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα επιδόματα αυτά, και αν δεν το ξέρετε να μάθετε, με βάση τον νόμο αφορούν αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας έχει δικά του επιδόματα, δεν τα πειράζουμε, δεν κόβονται. Τρίτον, δεν πείραξα τίποτα από ό,τι πήρα. Ποιο λεπτό, Υπουργέ. Κύριε Δαβάκη. Δεν χρειάζεται κυρία Υπουργέ, σπέκουλα. Κυρία Φωτίου. Μας κάνατε προηγουμένως στην ομιλία σας μισό λεπτό, ένα μάθημα για τη διαδικασία και αν είχαμε τον χρόνο. Μα συγγνώμη, εάν μιλάει υπουργός. Όχι μάθημα. Λοιπόν, μην το παίρνετε. Σας διαβάζω επιλέξεις. Εντάξει, να φάω άλλο ένα λεπτό. Σε παρακαλώ, για όνομα του Θεού. Ξαναδιαβάζω. Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 της διάταξης, το επίδομα παιδιού αντικαθιστά τα καταργούμενα με την παράγραφο 15 επιδόματα. Σας διαβάζω τι λέει η νομοθεσία, αγαπητοί μου. Στην παράγραφο 15 αναφέρονται τα επιδόματα του νόμου 4.093 του 12 και το 41.41 του 13, δηλαδή τα οικογενειακά επιδόματα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό έρχεται να αντικαταστήσει το ενιαίο επίδομα. Δεύτερον, αντιθέτως, η οικογενειακή παροχή δημοσίου τομέα προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 4354 του 15 και σε καμία περίπτωση δεν καταργείται με την προτινόμενη διάταξη. Τι άλλο πρέπει να διαβάσω? Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Πάμε παρακάτω. Φτάνει. Πάμε παρακάτω. Σας παρακαλώ. Αγαπητοί μου κύριοι, φτάνει. Κυρία Φωτίου, φτάνει. Σας παρακαλώ κυρία Ραμπατζή. Σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Ό,τι δεν μας αρέσει ή ό,τι διαφωνούμε θα κάνουμε καυγά. Σας παρακαλώ λοιπόν. Δεν είναι κοροϊδία. Λοιπόν, σας απαντάω. Πάμε πάλι. Κυρία Φωτίου, πάμε πάλι από την αρχή. Κυρία Φωτίου, μισό λεπτό. Κοιτάξτε κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι. Γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Αυτό. Σας παρακαλώ, κύριε Δαβάκη. Δεν είναι αυτά γραπτά. Κυρία Φωτίου, σας παρακαλώ. Κυρία Φωτίου. Άσε με μόνο τώρα. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ κύριε Δαβάκη, είμαστε όλοι αρκετά κουρασμένοι ενδεχομένως, αλλά και αρκετά ευγενείς και ήρεμοι. Εάν επιδιώκουμε να κάνουμε έτσι διάλογο, είναι μόνο για να γίνει μια χάβρα που δεν καταλαβαίνει κανένας και από αυτούς μας ακούει. Αφήστε την Υπουργό να πει.
Έχουμε εισηγητές που θα μιλήσουν. Έχουμε 2 μέρες ολομέλεια. Θα διελευκανθούν τυχόν αυλεψίες ή παραλήψεις ή ψέματα που λέτε. Μη στεναχωριέστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάμε παρακάτω, γιατί υπάρχει και περιορισμός της ώρας. Το δεύτερο. Κοίταξε, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα πάρα πολλά για το δημογραφικό. Θα απαντήσουμε με όλα τα στοιχεία όσα χρειάζονται στην ολομέλεια. Και λυπάμαι πολύ που ύψωσα και τον τόνο της φωνής μου, αλλά αισθάνομαι πια ότι παραβιάζεται κάθε έννοια λογικής και νομικής τάξης. Χαμηλώνω λοιπόν τη φωνή μου για να ξαναπώ. Δεν απάντησα πράγματι στις οργανώσεις των πολυτέκνων και τριτέκνων, γιατί εγώ σέβομαι ότι και 1 ευρώ όταν κόβεται σήμερα στην κρίση, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ανθίσταται και να εξοργίζεται. Αυτό είναι όμως ένα επίπεδο και άλλο είναι το επίπεδο της υπερβολής και του ψεύδους, το οποίο επιχειρείτε εσείς. Διότι οι τρίτεκνοι και οι πολυτεκνοί πολύ καλά έκαναν να εξοργίζονται το πρωί στην Ολομέλεια για το 50% των μελών τους που θα δουν κάποιες μειώσεις. Οι υπόλοιποι 50%, 50.000 οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω, γιατί δεν σας αρέσει να τα ακούτε. Αυτές λοιπόν μόνο οι οικογένειες τριτέκνων, πολυτέκνων θα δούνε αυξήσεις οι οποίες είναι οι 50.000 εξ αυτών θα πάρουν οι μεν τρίτεκνοι 3.360 το χρόνο έναντι του 2.940 το χρόνο που παίρνανε με εσάς. Πόσες φορές να το πούμε αυτό? Το έχετε καταλάβει καθόλου? Και ξέρετε κάτι, θα δώσω τα επιδόματα, η κυβέρνησή μας θα δώσει τα επιδόματα, τελειώνω. Διαμέσου Προέδρου, εδώ θα κοιτάτε. Ναι, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Άρα, οι τρίτεκνοι θα πάρουν οι 40.000 τρίτεκνοι της πρώτης κατηγορίας. Θα πάρουν 3.360 έναντι του 2.940. Οι τετράτεκνοι θα πάρουν 5.040 έναντι του 3.920 και ούτω καθεξής. Και ξέρετε κάτι, θα τα δουν στη τσέπη τους από το Μάρτιο και ύστερα, που θα αρχίσουμε να τα πληρώνουμε. Αυτά που λέτε θα διαψευστείτε, όπως έχετε πει για όλα, για το μέρισμα, για το ΚΕΑ κτλ. Μη γελάτε, αυτά τα βλέπει ο λαός και θα τα δει στην τσέπη του. Λοιπόν, όλα τα άλλα που λέτε δεν θα τα δείτε και θα διαψευστείτε για άλλη μια φορά. Κυρία Ραμπατζίδη, άμα θέλετε να μιλήσει κι άλλο, εάν θέλετε να μιλήσει κι άλλο, να μου το πείτε. Πείτε, κάντε το χατήρι της κυρίας Αραμπατζή, πείτε και για το σύνολο. Από τους τρίτεκνους και πολυτέκνους είπα ότι οι 50.000 θα δουν τις αυξήσεις που είπα και ακόμη μεγαλύτερες. Αφήστε με, κυρία Αραμπατζή, έλεος, και εγώ άνθρωπος είμαι. Οι άλλες 50.000 θα δουν μειώσεις, είπα. Και γι' αυτό θεώρησα το πρωί ότι δεν έπρεπε να παρέμβω. Αλλά αυτό είναι άλλο. Είναι η Βουλή εδώ και θα ακούσει την αλήθεια ο ελληνικός λαός. Και από τις 800.000 οικογένειες, οι 738.000 θα δουν το Μάρτι μεγάλες αυξήσεις στην τσέπη τους. Και θα δούμε ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο.